Τώρα είδατε, πάμε στο Βερολίνο, Παντελής Βαλασόπουλος, διότι φαίνεται ότι είναι στα σκαριά, Παντελή, γερμανική πρωτοβουλία για τη Γάζα. Την προαναγγέλει, φαίνεται, η Αναλένα Μπέρμποκ, της οποίας το όνομα ακούγεται για τη θέση της Προέδρου της Κομισιόν. Καλησπέρα, Νίκο. Να πούμε ότι η Γερμανία, μία από τις πιο στενές, ίσως η πιο στενή σύμμαχος του Ισραήλ, στηρίζει την πρόταση Biden. Λέει ότι είναι μία χαραμάδα ελπίδας για ειρήνη. Άρα, πρώτα απ' όλα, στηρίζει την πρόταση Biden και όχι τον Νετανιάχου. Δεύτερον, η Μπέρμποκ είπε σήμερα ότι θα μπορούσε να γίνει μία δύναμη διεθνής ασφάλειας, την οποία θα συμμετείχε και η Γερμανία, η οποία ως στόχο της θα είχε στην περιοχή την διασφάλιση της ειρήνης, αλλά και την προστασία της Γάζας. Να προστατευτεί η Γάζα από άλλες επιθέσεις, αλλά και να μην υπάρχουν επιθέσεις από τη Γάζα προς το Ισραήλ. Είναι μια πρόταση που κάνει σήμερα η Γερμανία, να δούμε αν θα προχωρήσει. Όπως είπες και εσύ όμως, το όνομα της Μπέρμποκ ακούγεται σήμερα στο Πολίτικο και στην Bild ως η διάδοχος της Ούρσουλα von der Leyen, που φαίνεται, ακόμα και αν βγει πρώτη, δεν τη στηρίζουν ούτε ο Μακρόν ούτε ο Σόλτς. Υπάρχει και ο Ντράγκη που ακούγεται επίσης. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ακόμα μεγαλύτερο όνομα. Ναι, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε.